Και θέλω ο καλεσμένος μας τώρα, ο συνεντευξιαζόμενος που είναι στη γραμμή μας, να ακούσει ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και ξεκινήσαμε αυτή την ενότητα εδώ στην Ώρα για Μπλε, την ενότητα «Κάνε μια μπλε ευχή» που αφορά αποκλειστικά μικρούς Ηρακλειδείς, μικρά Ηρακλάκια, ο πρώτος νικητής, κύριε Δρακόπουλε, τι πιστεύετε ότι μου ζήτησε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε μια ενότητα από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ώρα για Μπλε, που την ονομάζουμε «Κάνε μια μπλε ευχή», και κάθε εβδομάδα οι γονείς στέλνουν τα μηνύματά τους για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, για τα ανήψια τους κτλ., ώστε να κάνουμε μια ευχή πραγματικότητα σε ένα μικρό Ηρακλάκι ως εκπομπή. Το πρώτο Ηρακλάκι που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα ευχήθηκε να συναντήσει στο Ιβανόφιο τον Γιάννη Γκαγκαλούδη και να πάρει τη φανέλα του. Αυτό θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν θέλω να παίρνει πολύ σάρα στο Γιάννη τον Γκαγκαλούδη γι' αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε, κάναμε την κλήρωση, επικοινώνησα μετά με τον μικρό και μου είπε ότι η ευχή του είναι αυτή. Βέβαια, με επικοινωνία που είχα εκτός αέρα με τον κύριο Δούνη, μου είπε ότι επειδή εξαντλήθηκαν οι περσινές φανέλες, πρέπει ο μικρός να κάνει λίγη υπομονή για να έρθουν οι καινούργιες, ώστε να μπορέσουμε να του δώσουμε του μικρού και να βγει και τις φωτογραφίες του και να πάρει την χαρά του. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό στα δύσκολα τα παιδιά να τα κρατάμε κοντά. Και τουλάχιστον με τέτοιους τρόπους μπορούμε, νομίζω, να το καταφέρουμε, και θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων σας, ώστε ανάλογα τις ευχές τους να μπορούμε μέσω της εκπομπής να τις κάνουμε πραγματικότητα. Και νομίζω αυτές οι ευχές είναι εύκολες να πραγματοποιηθούν. Να ρωτήσω αρχικά τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Είστε στην Αθήνα ή είστε εδώ εν ώψη και της αυριανής παρουσίασης? Είμαι στην Αθήνα. Αύριο δεν θα προλάβω να έρθω, κατά πασχολότητα. Να υποθέσω, ο κύριος Δούνης θα σας εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο, έτσι, ως διοίκηση. Ναι, και ναι, ναι. Θα είμαι το Σαββάτο στο γήπεδο. Διαρκείας. Διάβασα την ανακοίνωση πριν από λίγο για την νέα αγωνιστική περίοδο που ξεκινάει το Σάββατο με τον Ερμή Αγιάς στις 5 στο Ιβανόφιο. Βέβαια, το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα θέλατε η ανακοίνωση να είχε βγει και νωρίτερα, αλλά να είχε και άλλη κατηγορία μέσα, να μην έχει την Α2, να έχει την Α1. Τώρα που φτάσαμε στο διατάφτα, πρόεδρε, και έχουμε το οριστικό αποτέλεσμα, ποιο θα ήταν το σχόλιο σας για την οριστική εξέλιξη των πραγμάτων, που λέει ότι στην Ελλάδα γίνονται τα πράγματα όπως θέλουν κάποιοι να γίνονται και ο Ηρακλής, όποτε είναι στη μέση, πάντα αυτός χάνει. Ενώ εκτός αγωνιστικών χώρων. Εκτός κι αν δεν το βλέπετε έτσι, δεν ξέρω. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά θα μου επιτρέψει να μιλήσω άλλη φορά εντός των επόμενων μηνών. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποιες ενέργειες επ' αυτού ή απλά να τοποθετηθείτε? Όχι, οι ενέργειες θα κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά προφανώς δεν θέλετε να προσαρμοστείτε επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σάββατο και κάπως έτσι, να υποθέσω. Και αυτό δεν είναι. Mm-hmm. Όπως και να έχει, ο Ηρακλής θα είναι στην Α2, ο κόσμος θα είναι το Σάββατο στο γήπεδο. Τα διαρκείας θα κυκλοφορήσουν, η ανακοίνωση έχει βγει και να υποθέσω ότι... Ήδη έχουν κυκλοφορήσει, σωστά, και να υποθέσω ότι είστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα πάνε καλά τα διαρκείας. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάνε τα διαρκείας. Ελπίζω ότι θα πάνε καλά. Ξέρετε... Είναι ανάλογα σε ποιους απευθυνόμαστε. Υπάρχει ο κόσμος που θα πάρει ούτως ή άλλως. Υπάρχει ο κόσμος που περίμενε να πάρει περιμένοντας την κατηγορία. Υπάρχει ο κόσμος που περιμένει να δει την ομάδα και μετά να πάρει. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, έτσι. Σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ηρακλή. Προς Θεού αυτό. Παντού γίνεται αυτό. Ο Ηρακλής είναι ακόμη πιο απαιτητικός φίλος, θα έλεγα. Είναι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αλλά υπάρχουν και πολλοί, πιστέψτε με, που με ρωτούσαν καθημερινά, προτού μπούμε στη διαδικασία να μιλάμε για Πανιόνιο, για Τρίκαλα, για οτιδήποτε άλλο, για Κόρυβο κτλ. Αν δηλαδή αυτές οι ομάδες αντιμετωπίσουν οικονομικό πρόβλημα και μήπως ο Ηρακλής πάρει τη θέση, που με ρωτούσαν σχεδόν καθημερινά το πότε τα βγαίνουν τα διαρκείας, γιατί θέλουν να στηρίξουν το τμήμα μπάσκετ. Για τουλάχιστον από τους συγκεκριμένους να περιμένετε ότι θα ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Πόσο έτοιμος νιώθετε σε όλα τα επίπεδα ως πρόεδρος της Ανατολικής Ομάδας Μπάσκετ του Ηρακλή εν ώψη της πρεμιέρας στην Α2? Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Θα πρωταγωνιστήσουμε. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να βγούμε στις πρώτες δύο θέσεις ώστε να κερδίσουμε την κατηγορία. Και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
Ελπίζω να μην έχουμε πάρα τράγουδα ούτε από τον κόσμο ούτε από τη διαιτησία. Κυρίως το δεύτερο, ναι. Και όχι τραυματισμούς φυσικά. Όχι τραυματισμούς. Αυτό πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί με το ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή να νιώθει καλά ότι έχει και έναν πολύ καλό πάγκο πέρα από την αρχική πεντάδα, το πιο σημαντικό είναι να μην γίνει, για παράδειγμα, αυτό που έγινε με τον Τότσιο πέρυσι στα κρίσιμα μάτς με το Φάρο που ήταν σημαντική η απουσία του. Αν σας ρωτούσα, κύριε Δρακόπουλε, αν θα αλλάζατε κάτι από αυτά που κάνατε περιμένοντας Α1, περιμένοντας Α2, τέλος πάντων αυτό το δίλημα που είχατε δυστυχώς και ήταν πολύ εκνευριστικό, ή αν θα τα κάνατε ακριβώς όπως τα κάνατε τώρα με την ίδια σύνθεση του ρόστερ, με τις αποφάσεις, τι θα μου λέγατε? Είστε ικανοποιημένος και από αυτό, από τη στελέχωση της ομάδος σε όλα τα επίπεδα? Είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί στελεχώσαμε την ομάδα με ένα εξαιρετικό ρόστερ για την Α2. Mm-hmm. Απλώς μας δυσκόλευε πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα η κατάσταση σε ποια κατηγορία θα πέσουμε. Όχι εκεί, όχι εδώ, ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά. Γιατί έπρεπε να βρούμε παίχτες που να είναι εξαιρετικά καλοί για την Α2 και να μπορούν να παίξουν στην Α1. Σε περίπτωση που θα πέθανε. Οπότε είχαμε λίγο περιορίσει τον αριθμό των παιχτών που μας ενδιαφέρει. Σας έκανε προφανώς κακό όλη αυτή η ιστορία, έτσι? Μας έκανε, βέβαια. Και ίσως και χάθηκαν κάποιοι παίκτες που ήταν πρωταρχικοί στόχοι ακόμα και για την Α2, αλλά επειδή δεν ξέρατε την κατηγορία, χάθηκαν, έφυγαν. Χάθηκαν παίκτες που θέλανε να παίξουν το πολύ στην Α1, οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να τους το υποσχεθούμε, χάθηκαν, διότι δεν μπορούσαμε να υποσχεθούμε κάτι το οποίο δεν ήταν σίγουρο. Έχουμε... ναι, παρακαλώ. Αν ήταν να παίξω στην Α1, δηλαδή θα είχαμε ακόμη καλύτερο ρόστερ ελληνικό τουλάχιστον. Ναι, αυτή τη στιγμή σαν Έλληνες έχουμε εξαιρετικό ρόστερ. Δηλαδή, οι πιο πολλές ομάδες στην Α1 δεν έχουν τέτοιο ρόστερ. Τι είναι αυτό που σας κάνει να... όχι να φοβάστε, να ανησυχείτε για την νέα σεζόν? Α, δεν ανησυχώ. Απλώς θα φάμε μια ακόμη χρονιά στην κόλαση και αυτό είναι λίγο... επόδυνο. Καλά, το ξέρω ότι θα θέλετε όπως και εσύ και όλοι μας, και εσείς και όλοι μας να είναι ο Ηρακλής στην Α1. Αυτό δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ακόμα μια χρονιά της υπομονής. Αλλά νιώθετε ασφάλεια με την ομάδα που έχετε δημιουργήσει? Να το ρωτήσω διαφορετικά αυτό που είπαν. Νομίζω ότι... ναι, νιώθω μια ασφάλεια. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στις δύο προνομιούχες θέσεις σίγουρα. Τι άλλο μπορεί ο κόσμος να περιμένει φέτος να αλλάζει ή να βελτιώνεται? Έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές και εδώ στην εκπομπή και μαζί σας τους στόχους σας που έχετε βάλει, είτε για το οργανωτικό κομμάτι, είτε για να βελτιωθεί ο Ηρακλής γενικότερα σε επίπεδα όπως εσείς τα έχετε κρίνει και τα έχετε θέσει μαζί με τους συνεργάτες σας, είτε ακόμα να βρεθούν και οι περίφημοι συμπαίκτες που συζητούσαμε το καλοκαίρι, αν θυμάστε, οικονομικοί συμπαίκτες. Μέσα στη σεζόν αυτό θα εξακολουθείτε να το διεκδικείτε, τη βελτίωση στο γήπεδο, στην οργάνωση, σε οποιοδήποτε επίπεδο? Κοιτάξτε, τώρα μόλις τελειώνουμε τις διαδικασίες της καινούργιας ΚΑΕ. Ναι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή, έτσι? Αυτό είναι μια καλή αρχή. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να δουλέψουμε πολύ στις ακαδημίες, διότι είμαστε πολύ πίσω. Κάνουμε μικρά βήματα προόδου, αλλά δεν είμαστε στο σημείο που θα έπρεπε να είναι ο Ηρακλής. Θα οργανωθεί ακόμη καλύτερα το τμήμα, γιατί πλέον θα είμαστε μια εταιρεία ανεξάρτητη, οπότε θα μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία πέρυσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή θα μπορούμε να τραβήξουμε κάποιες εταιρείες που θα θέλουν να επενδύσουν διαφημιστικά μέσω της καριέρα της, το οποίο πράγμα δεν μπορούσε να γίνει πέρυσι, καθώς δεν μπορούσα να κόψουμε μια απόδειξη. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να δώσει τα λεφτά του, αλλά πού θα δώσει τη στιγμή που δεν μπορούσα να δώσει μια απόδειξη. Τώρα λέτε ότι θα υπάρχει μια ανεξαρτησία που μπορείτε να κινηθείτε σε αυτό το κομμάτι? Θα μπορούμε να το κάνουμε, οπότε πλέον τώρα θα έχει σοβαρή δουλειά. Έχουν ολοκληρωθεί... τώρα δεν μπορούσα να το κάνουμε. Μιας και το αναφέρετε, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα, η γραφειοκρατία, τα έγγραφα που χρειάζονται για την σύσταση της νέας ΚΑΕ? Είστε απόλυτα έτοιμοι σε αυτό? Το ρωτάω γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε παλέτοι από πάση πλευράς.
Σε σύγκριση με τις ομάδες Α1 είμαστε 150 χρόνια μπροστά. Ναι. Και γι' αυτό γελάω τώρα. Φαντάζομαι σκέφτεστε τις πρόσφατες αποφάσεις για κάποιες ομάδες Α1 που μόλις αναφέρατε, έτσι. Ναι, ήταν τραγικές. Και μπήκατε, το γέλιο σας μπήκε σε διαδικασία σύγκρισης με αυτές, για να το καταλάβω, μάλλον. Και αυτό, θα παίζει μια ομάδα σε Α1 που λέγεται Πάος Θεασιδίου Γουσουλάρισσας. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, τώρα. Γίνεται. Εχθές έπαιξε κύπελο με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ λέω να κάνω μια άλλη ονομασία, ξέρω να λέω Κάι Ερακλής, ξέρω Άρης. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν μπορεί πάω, να γίνει. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Δεν το ξέρω. Για πάντα πήγα να κατεβάζω να μην μια καέπο, εγώ θα λέω Κάι Ερακλής, Περισκέλης. Ναι. Καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Προφανώς έχετε επηρεαστεί από αυτά που έγιναν φέτος και μάλλον υποθέτω ότι χαρίστηκαν σε κάποιες ομάδες για να παίξει την Α1. Οπότε όσον αφορά το κομμάτι που σας αφορά, κύριε Δρακόπουλο, για την σύσταση ΣΚΑΕ, δηλώνετε απόλυτα έτοιμοι και σε αυτό. Ναι, ναι, γιατί... Γιατί δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία με... Για να πάμε το αφημί μας... Ναι. Θα καθούν τα χαρτιά και στην ΑΕ, ίσως την επόμενη εβδομάδα, οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Αυτό μας ευνοεί γιατί εκμεταλλευόμαστε την τελευταία διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση, οπότε μας ευνοεί και εμάς. Υπάρχει χρονικό περιθώριο για αυτά, έτσι, δεν υπάρχει ανησυχία από αυτά. Ναι, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Τα έχουμε καταθέσει όλοι καιρό και ήδη σήμερα τελειώσαμε και μια διαδικασία. Αύριο θα είμαστε στην εφορία, θα πάμε το αφημί, οπότε είμαστε έτοιμοι. Μας είχατε αποκαλύψει μέσα στο καλοκαίρι εδώ μιλώντας την ώρα για μπλε ότι... και δεν μας το κρύψατε ότι έχετε κάνει ενέργειες, κινήσεις τέτοιες, ώστε να βρείτε κάποιους, σε εισαγωγικά αυτό που είπα πριν, συμπαίχτες. Είτε για την οργάνωση του τμήματος, αλλά πολύ περισσότερο, από ό,τι καταλάβαμε, όπως μας το είχατε τονίσει τότε, για την οικονομική ενίσχυση του τμήματος. Μάλιστα, μας είχατε αναφέρει και το όνομα του κυρίου Τσάπα, ο οποίος πλέον είναι στον Ιωνικό. Άλλες τέτοιες ενέργειες να περιμένουμε ή να μείνουμε σε αυτό που μας είπατε μέσα στο καλοκαίρι. Κοιτάξτε, ο στόχος μου είναι μόλις δημιουργηθεί και τελειώσουμε μόνο τα χαρτιά της ΚΑΕ, ΚΑΕ θα είναι με το χέρι προς πόλεις, όποιος θέλει μπορεί να έχει να αγοράσει. Θα είναι ανοιχτή, δεν θα είναι μια ΚΑΕ που απλώς θα έχω εγώ τη δόξα μου. Όχι, εννοώ για δική σας πρωτοβουλίες να βρείτε κάποιον, να έρθετε σε επαφή με κάποιον. Αυτό είναι μια δημόσια πρόσκληση, όποιος θέλει μπορεί να έχει να αγοράσει με το χέρι. Σε ευχαριστώ, όποιος θέλει, ο κόσμος μπορεί να έχει. Κατά δεύτερο λόγο θα απευθυνθούμε σε παλιούς παράγοντες του Ηρακλή που θα θέλουν να βοηθήσουν, αλλά το πιο σπουδαίο είναι να βρεθούν σπόνσορες εταιρείες, δηλαδή που θα θέλουν να διαφημιστούν μέσω του Ηρακλή και οι οποίοι η χορηγή, να είναι μαζί μας για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή αυτό πρέπει να χτίζεται σιγά σιγά. Οπότε θα πρέπει εμείς να προσφέρουμε ένα δελεαστικό προϊόν για να μπορεί να έχονται σοβαροί. Μια πολυετή συνεργασία η οποία εταιρείες. Θα έχει φυσικά και έπαθλο και την Α1, έτσι, γιατί φέτος ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός. Που εκεί αλλά τα νούμερα είναι πολύ διαφορετικά. Και από εμάς, δηλαδή τι θέμα θα παρουσιάσουμε, το γήπεδο να είναι καλό, η ατμόσφαιρα να είναι καλή, να μην γίνονται επεισόδια, να μην υπάρχουν έκτροπα, και αυτό μετράει πολύ. Για να μπορούμε να ζητήσουμε και μια διαφήμιση από μια μεγάλη εταιρεία. Άρα να υποθέσω είναι κάτι που δεν βγαίνει από το μυαλό σας και είναι μέσα στο στόχο σας για αυτή τη αυτό θα είναι η βάση μου πάντοτε. Κόσμος με ρωτάει, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση τώρα που μιλάμε και αν μπορεί να γίνει και στο Ιβανόφιο κάποιο είδος, κατά κάποιο τρόπο, μια μπουτίκ να μπορεί ο κόσμος να προμηθεύεται κάποια προϊόντα, μια φανέλα, ένα κασκόλι ή οτιδήποτε της ομάδος. Υπάρχει, αυτό υπάρχει τέτοια προοπτική για φέτος. Στόχους, απλώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μέχρι τώρα γιατί δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε. Ναι. Δεύτερον, σήμερα μας υπογράψανε το καταστατικό για να γίνει ΚΑΕ, οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν και στην παραχώρηση του γηπέδου, ώστε μπορούν να γίνουν και έργα μέσα στο Ιβανόφιλο για να καλοποιηθεί και λίγο το γήπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα που μιλάμε, το γήπεδο ανήκει στο ΓΣ. Και θέλει δουλειά. Οπότε θα γίνει μια παραχώρηση και ένα εγκαστήριο, ώστε να μπορούμε εμείς να κάνουμε κάποια έργα. Άρα και η μπουτίκ είναι μέσα στο οργανόγραμμα. Ήδη θα υπάρχουν και ηλεκτρονικά e-shop που θα μπορεί να αγοράζει κάποιος.
Αλλά ο στόχος είναι να έχουμε και μια πουτίκλε μέσα στο υπαλόφιλο, υπάρχει ο χώρος, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, όπως είναι το τυπικό της υπόθεσης. Ξέρετε, ειδικά με αυτό, αυτό με την μπουτίκ το αντιμετωπίζουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια, επειδή το ποδόσφαιρο έχει τα προβλήματα που έχει και υπάρχουν πάρα πολλοί λακριδείς, γι' αυτό και γεννήθηκε και η ιδέα στην εκπομπή που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, αν θυμάστε, το «Κάνε μια μπλε ευχή για τα μικρά Ηρακλάκια», γιατί θέλει ο οποιοδήποτε γονιός να πάρει ένα δώρο στο παιδί του και δυστυχώς δεν μπορεί εύκολα να το κάνει αυτό. Γιατί δεν έχει θα είμαστε σε θέση. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο μήνα θα είμαστε έτοιμοι. Και φυσικά πάνω απ' όλα θα είναι καλό και για εσάς για τα έσοδα της ομάδος, γιατί φανταστείτε σε ένα γεμάτο γήπεδο όλοι να φεύγουν και να παίρνουν και από κάτι από την μπουτίκ. Μιλάμε για διπλάσια έσοδα πέρα από τα εισιτήρια, τα διαρκείας ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ. Είναι ένα θετικό, λέει. Δεν ξέρω πόσο θα είναι τα έσοδα, αλλά τουλάχιστον θα είναι θετικό. Θα έχουμε κάποια έσοδα. Έχω την αίσθηση, πιστέψτε με, ότι κάθε φορά που θα γεμίσει το γήπεδο, σχεδόν όλοι θα περνούν και από την μπουτίκ μια βόλτα. Το θεωρώ δεδομένο αυτό. Το θεωρώ δεδομένο. Μακάρι. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι. Είναι μια πηγή εσόδων ευρωπαϊκού επίπεδου τουλάχιστον. Είναι, κύριε Δραγόπουλε, είναι μια πηγή εσόδων πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Είναι, όντως, ναι. Και ήδη θα υπάρχουν ένα-δύο λύσεις από τα οποία θα μπορούν να πουλάνε και φανέλες. Και μέσω διαδικτύου, αλλά, λέτε. Και ναι. Μέσω διαδικτύου, αλλά τώρα το βλέπεις ζωντανό είναι πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το μπάσκετ εν ώψη και της νέας αρχής. Και φυσικά καλή αρχή να ευχηθούμε στην ομάδα και αύριο με την παρουσίαση και το Σάββατο στο παιχνίδι να πάνε όλα καλά. Και μόνο για νίκες να μιλάμε μέσα στη σεζόν και να μην στεναχωριόμαστε για τίποτα. Θα ήθελα να βεβαιώσω τον κόσμο του Ηρακλή ότι έχουν γίνει υπεράσπιστες προσπάθειες να παρουσιάσουν μια πολύ καλή ομάδα που να τη χαίρεται κάποιος να τη βλέπει. Θα ήθελα πάρα πολύ στον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο, να υποστηρίζει την ομάδα και να αποφεύγουν τα έκτροπα. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο σημείο που μπορούμε να μας χτυπήσουν. Δηλαδή να ξέρετε ότι είμαστε στο στόχαστρο, με το παραμικρό, θα προσπαθούν να μας γράψουν, να μας τιμωρήσουν, γιατί αυτό είναι πολύ κακό για το σύλλογο. Δηλαδή φανταστείτε να παίζουμε με κλειστές τις πόρτες, καλά, δεν μπορεί να το απολαύσει ο διαδικτύος το θέαμα. Δεν το συζητάμε. Και πάλι δυστυχώς μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης. Κάποια πράγματα που γίνονται 100 φορές σε άλλες ομάδες, στον Ηρακλή μπορεί να γίνουν μισή φορά και να τιμωρηθεί με πόσες αγωνιστικές. Το έχουμε ζήσει στο έργο πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και έτσι ακριβώς είναι. Χρειάζεται προσοχή. Πέρυσι τιμωρηθήκαμε 2 αγωνιστικές, μόνο με υπεράσπιστες προσπάθειες και δικαστήρια και παρουσιάσεις. Ελπίζω ότι φέτος να βγούμε πρωταθλητές και στην κερκίδα. Πρωταθλητές και εκεί θα είμαστε σίγουροι, αλλά... Αυτό είναι, το πήρα το στόμα μου, ναι. Στην καλύτερη εκεί, δηλαδή να μην μπορεί να πει κάποιος κάτι. Mm-hmm. Όσον αφορά την παρουσία του κυρίου Δούνη, ο οποίος μας ανέλησε το τι ακριβώς ποιες είναι οι αρμοδιότητες του εδώ, αισθάνεστε κάπως καλύτερα, γιατί τον άνθρωπο που τον είχατε ως δεξί χέρι στην Αθήνα πλέον είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι η επικοινωνία πλέον που θα ζει εδώ τα προβλήματα, την καθημερινότητα θα είναι διαφορετική. Ο Θαλάσσιος Δούνης είναι μια εξαιρετική μεταγραφή, θα έλεγα, είναι ένας επαγγελματίας μπασκετάνθρωπος που ίσως να μην υπάρχει άλλος στην Ελλάδα. Οπότε μας βοηθάει σε πολλαπλά επίπεδα και νομίζω ότι το έργο του θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο που αφορά γενικότερα την οικογένεια του Ηρακλή, και επειδή μιλάμε για την οικογένεια του Ηρακλή και επειδή πέρα από πρόεδρος μιας ομάδος απευθύνομαι σε έναν Ηρακλειδέα πάνω απ' όλα, σε ένα φίλαθλο του Ηρακλή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η ενότητα, είναι πάρα πολύ σημαντική η ενότητα και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα η ενασχόλησή σας με το ποδόσφαιρο, όλο αυτό τέλος πάντων που συνέβη. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι στο ποδόσφαιρο στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο κόσμος είναι κοντά, παίρνει διαρκείας, στηρίζει και φαντάζομαι και εσείς ως φίλαθλος με το δικό σας τρόπο θα θέλετε να είστε κοντά σε όλο αυτό. Όσο μπορώ θα είμαι κοντά, ρε. Και με διαρκείας και αν συμπίπτει αγόρας που παίζεται το μπάσκετ θα είμαι και στο γήπεδο. Mm-hmm.
Και κοντά φαντάζομαι και στους ανθρώπους που τους ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Τάσος Κατσαμπής, ο Φάνης Τουτζιάρης, ο Λάκης Παπαϊωάννου, που έχετε βρεθεί αρκετές φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί πλέον ξέρετε ότι ασχολούνται κάθε μέρα με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και πολύ καλά κάνουν, και μπράβο τα παιδιά. Νομίζω ότι η παρουσία τους είναι μια εγγύηση ότι θα γίνει μια καλή δουλειά του. Και θα το ξαναπώ στον αέρα ότι είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα να βλέπουμε καλαθοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστές στο Ιβανόφιο, βολεϊμπολίστες σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, κύριε Δρακόπουλε, αυτή, και εύχομαι να συνεχιστεί και φέτος και οι εκπρόσωποι του μπάσκετ να το κάνουν, και του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ και οποιοδήποτε τμήματος, γιατί πέρυσι έγινε, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, σε μεγάλο βαθμό. Εύχομαι να γίνει και φέτος. Εύχομαι να γίνει και φέτος. Νομίζω ότι πέρυσι είχαμε μια εξαιρετική χρονιά που έδωσε τα τμήματα μεταξύ τους. Και πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί και φέτος, αν και μας δημιουργεί ένα πρόβλημα. Γιατί ο Γιάννης ο Κακαρόλης ζήτησε αν μπορεί να παίρνει και center for στο ποδόσο. Άμα παίρνει και κακές σχεδόν. Δεν προλαβαίνει. Του είπαμε ότι είναι καλύτερα να μην στο μπάσκετ. Ναι. Είναι μια αλήθεια αυτή. Δεν προλαβαίνει και να θέλει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι ακόμα που μου το λέει πολλοί κόσμος και θα ήθελα να σας το μεταφέρω με όλο το θάρρος. Μπορεί να διορθωθεί, Βέβαια αυτό είναι καθαρά οικονομικό κομμάτι, αλλά επειδή βλέπουμε την κούραση που υπάρχει στους αθλητές με τα συνεχόμενα ταξίδια οδικώς, υπάρχει περίπτωση φέτος κάποια από αυτά να αποφευθούν, να γίνουν κάποια παιχνίδια στην Αθήνα με πτήση ή οτιδήποτε άλλο? Οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει βασικά, με πτήση, κακώς το είπατε, οτιδήποτε άλλο. Ενώ σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια η ομάδα να έχει περισσότερες δυνάμεις και να μην κατεβαίνει με το πούλμαν, να... δεν μιλάω για όλη τη χρονιά, γιατί το ξαναλέω, είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό ζήτημα προφανώς αυτό, έτσι. Και το είδαμε στο κύπελο το πόσο πολύ ζορίστηκε η ομάδα, το δήλωσε και ο προπονητής, το δήλωσαν και οι αθλητές, ότι ήταν ένα ντεζαβαντάζ, ένα μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους που απλά περιμέναν τα παιχνίδια να γίνουν στην έδρα τους. Αν μπορεί αυτό φέτος να αλλάξει σε κάποια κρίσιμα μάτσα. Οπωσδήποτε μπορεί να αλλάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, ήδη το ψάχνουμε. Από στο Κύπρο ήταν ένας εργός που δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, οπότε... Ναι, ως παράδειγμα το καταγράφω. Ναι, το καταλαβαίνω, οπωσδήποτε. Ήδη το ψάχνουμε αυτό. Φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, έτσι. Δεν το συζητάμε, ναι. Το 6 ώρες, 7 ώρες πόσο είναι πούλμαν, με το 1 ώρα αεροπλάνο σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια που ο αθλητής θέλει τις ώρες του να ξεκουραστεί στο ξενοδοχείο. Ούτε συζήτηση είναι αυτό, ήδη το ψάχνουμε. Φέτος τα κρίσιμα μάτια δεν θα έρθει τόσο πολλά όπως ήταν πέρυσι, γιατί το πρωτάθλημα νομίζω θα είναι πιο αδύνατο από πέρυσι. Οπότε τα κρίσιμα μάτια νομίζω ότι θα κατέβουμε αεροπορικό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Μιας και είπατε για το πρωτάθλημα που θα είναι πιο αδύνατο, αυτό πού το βασίζεται, πώς το... Νομίζω ότι τα ρόστερ των ομάδων φέτος είναι πολύ πιο αδύναμα από ό,τι πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι είχαμε ομάδες που είχαν ρόστερ καταπληκτικά. Ο Λούκας, ο Φάρος. Φέτος δηλαδή έπεσαν λιγότερα λεφτά στην Α2. Φέτος, αλεξέρετε το Περιστέρι που έχει όντως πολύ ισχυρό ρόστερ. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι τόσο δυνατές. Ο Λούκας δηλαδή είναι πολύ αδύναμος. Οι υπόλοιπες αθλητικές ομάδες, φυσικό, δεν είναι τίποτε ιδιαίτερο. Η Λευκάδα θα είναι πολύ καλή. Ο Απόλλωνας πάντα θα είναι ερωτηματικό. Δεν υπάρχουν έτσι ομάδες που να μας φοβίζουν ιδιαίτερα, εκτός από το Περιστέρι. Σε πρώτη φάση, δηλαδή, αν ψάχναμε να βρούμε αντιπάλους του μεγάλου στόχου του Ηρακλή, θα μου λέγατε Περιστέρι. Και ίσως έτσι, ίσως μόνο το Περιστέρι, από ό,τι εγώ. Μάλιστα. Θα τα δούμε. Νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να μας κοντάουν. Φυσικά αν παίζουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες τους. Εννοείται αυτό. Γιατί αν δεν παίζουμε φυσικά θα χάσουμε. Ο Ηρακλής εξαρτάται πρώτα από τον Ηρακλή και μετά από τους άλλους. Θεωρητικά φέτος πάνω από 2 ήττες αν κάνουμε θα είναι αποτυχία. Μακάρι να είναι μια τέτοια χρονιά η οποία θα περάσει τόσο εύκολα και γρήγορα και να ανέβει η ομάδα εκεί που πρέπει να βρίσκεται και στο τέλος όλοι να είμαστε καλά. Το εύχομαι ολόψυχα. Αρχής γινωμένης από το Σάββατο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα εγώ και για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.